Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Περιφερειάρχη. Αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να συνεχίσει έναν Περιφερειάρχη που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή και που είχε κάνει σπουδαίο έργο. Και πρέπει ο κύριος Μέτιος να φανεί αντάξιος των προσδοκιών. Πιστεύω ακράντα ότι θα φανεί. Και ήρθα εδώ για να τον συγχαρώ και προσωπικά, διότι και εγώ βεβαίως, όλη η Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στηρίζουμε την προσπάθεια του κυρίου Μέτιου, των αντιπεριφερειαρχών του και του Περιφερειακού του Συμβουλίου, για να προχωρήσει επιτέλους η περιοχή και να φτάσει στα επίπεδα που της αξίζει και που μπορεί. Σήμερα είχα ένα ταξίδι λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα και θέλω να σκόπι μου να το επεκτείνω λίγο και να έρθω να δω από κοντά τον κύριο Περιφερειάρχη εν ώψη αυτή τη προσπάθεια που ξεκινάει και να του πω και από κοντά, τα λέμε αργότερα το τηλέφωνο, ότι θα είμαστε αρρωγοί του όσο μπορούμε περισσότερο. Πολλές επισκέψεις τώρα τελευταία, κύριε Γεωργιάδη, από ο Πρωθυπουργός ήρθε, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι μυρίζουν η ατμόσφαιρα εκλογές. Και είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές. Όταν μια κυβέρνηση έχει τη δημοσκοπική εικόνα που είδατε και χθες, εκ των πραγμάτων υπάρχει πολιτική αστάθεια. Γιατί κανένας δεν πιστεύει στα αλήθεια ότι μπορεί να μείνει για μακρόχρονικό διάστημα κάποιος στη διακυβέρνηση όταν ο λαός του δεν τον θέλει. Άρα λοιπόν προφανώς αργά ή γρήγορα θα έχουν πολιτικές εξελίξεις. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές γιατί πιστεύουμε την παραμονή του κ. Τσίπρα στην εξουσία βλάπτει τον τόπο. Και είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Νομίζω είμαστε περισσότερο έτοιμοι παρά ποτέ. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει το ακέραιο τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Το κόμμα έκανε συνέδριο σε κομματικές διαδικασίες. Έχουμε ήδη χιλιάδες αιτήσεις για τα σφοδέλτιά μας. Την ημέρα που θα αποφασίσει ο κ. Τσίπρας ή η Βουλή ότι πράγμα στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είναι παρούσα και θα νικήσει αυτές τις εκλογές. Κύριε Γεωργιάδη, η παρουσία σας εδώ συνδέεται μόνο με το να δείτε τον Περιφερειάρχη ή υπάρχουν και κάποιες άλλες επαφές εν ώψη? Γνωρίζουμε ότι θα κάνετε κάποια επαφή με τη Βεργίνα, τη Ζηθοποιία. Βεργίνα, πράγματι, ήθελα να την επισκεφθώ πάρα πολύ καιρό. Είχαμε μία επαφή όταν είχαν γίνει στη Βουλή σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που έπληκταν όλη την παραγωγή και τις επαναχωρήσεις μετά της κυβερνήσεως. Και είχα ζητήσει τότε να έρθω να δω από κοντά όλο αυτό το μικρό θαύμα. Τη Βεργίνα, ένα μικρό θαύμα. Κατάφερε να οικοδομήσει ένα ισχυρό brand, ελληνικό brand, σε μια ανταγωνιστική αγορά, όχι εύκολα, όπως όλοι θυμόμαστε, και ήθελα να έρθω να το δω έτσι. Έκρινα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για μένα να κάνω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η περιοδία μου είναι κομματική όμως περισσότερο. Έχω να κάνω τα εγγένεια το βράδυ της ΝΟΔΕ στην Κατερίνη και έχω αύριο ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι τα συνδυάζω όλα.